Ο Υφυπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία, Σεργέη Ριαπκόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξή του, τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, μίλησε για τη σύνοδο κορυφή τη G7, την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και των Δυτικών Συμμάχων του απέναντι στη νέα πρόταση για ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και εξήγησε γιατί το Κίεβο δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες στη G7 κατέληξαν σε συμφωνία για τη διάθεση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία από τα κέρδη από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας μέχρι το τέλος του 2024. Ο Σεργίρι απκοφτώνησε. Αυτό είναι ένα σκανδαλώδε θέμα από κάθε άποψη. Πιο εντυπωσιακό είναι ο κινησμό με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι συζητούν μια προφανή περίπτωση κλοπή. Αυτό είναι μια ιδιοκτησία που έκλεψαν και θέλουν να τη διαχειριστούν. Η χρήση κλοπημέων τιμωρείται με πολύ αυστηρές διατάξεις σε όλο τον κόσμο. Στο μεταξύ προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο για την κλοπή τους.